Καλώ σα βρίσκουμε στα Κύθυρα, τα πανέμορφα Κύθυρα. Γιατί είμαστε εδώ, και μάλιστα χειμώνα. Σκοπός μας είναι να βρούμε ανθρώπους, νέους ανθρώπους, που τα άφησαν όλα. Άφησαν αυτά που εμείς θεωρούμε απολύτως απαραίτητα. Γιατί τα άφησαν, αυτό θα τους ρωτήσουμε. Το μόνο σίγουρο εδώ στα Κύθυρα είναι ότι δεν έρχεσαι για να ψάξεις κάτι. Συνήθως σε καλούν, λένε, τα ίδια τα Κύθυρα. Και είναι Κυριακή απόγευμα, δεν νιώθω καμία μελαγχολία και είμαι σίγουρος ότι ούτε αύριο δεν θα νιώσω καμία έννοια τσαγκαροδευτέρας. Τις κουβέντες μου στο νησί τις ξεκίνησα με τη Βαλεντίνη, που είναι αρχιτέκτον και πριν από 5 χρόνια γύρισε από την Ισπανία και αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στα Κύθυρα, μαγεμένη από την αρχιτεκτονική του νησιού. Πού βρισκόμαστε, πες μου? Βρισκόμαστε στα Βιαράδικα, ένα χωριό 15 κατοίκων το χειμώνα, που είναι στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο των Κυθύρων. Πόσο καιρό ζεις εδώ? 4 χρόνια. Κατάγεσαι από εδώ, έχεις σπίτι εδώ? Έχω σπίτι στα Κύθυρα, όχι επειδή έχω καταγωγή από εδώ, αλλά επειδή διάλεξα εγώ το μέρος αυτό. Μάλιστα. Βρήκα ένα παλιό κτίσμα και το έφτιαξα. Είδα τι μπορούσε να μου προσφέρει το μέρος και το κυνήγησα όσο μπορούσα για να καταλήξω τελικά εδώ. Ξέρεις τι μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λες, ότι είδα τι μπορούσε να μου προσφέρει το μέρος και δεν είδες τι δεν μπορούσε να σου προσφέρει. Αν μου έλεγες πριν από 10 χρόνια ότι θα ζούσα σε ένα χωριό 15 κατοίκων και θα ήμουν ευτυχής, θα σου έλεγα δεν νομίζω. Κι όμως ο τρόπος με τον οποίο μπορούσα να ζήσω εδώ, η ισορροπία που νιώθω με το περιβάλλον μου, με τους γύρω μου, ο χρόνος που έχω για τον εαυτό μου, είδα κάποια πράγματα τα οποία ένιωθα ότι με κάναν καλύτερο άνθρωπο κατά κάποιο τρόπο. Ως αρχιτέκτον έχεις δουλειά εδώ? Δόξα τω Θεώ, ναι. Υπάρχει μια τάση από ανθρώπους να έρχονται να φτιάχνουν πολλά παλαιά κτίσματα. Και προφανώς το να μπορέσω εγώ να κάνω κάτι τέτοιο μου φαίνεται μια πάρα πολύ ωραία σχολεία. Μετά τη Βαλεντίνη συνάντησα το Χάρη, ο οποίος ζει 17 χρόνια στα Κύθυρα και παράγει λάδι που στέλνει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατάγεσαι από εδώ? Πότε έρχεσαι εδώ? Πώς είναι η φάση σου? Και οι δύο γονείς μου έχουν καταγωγή από εδώ. Τελειώνοντας πια με τις σπουδές και με την στρατιωτική μου θητεία, 10 μέρες μετά που απολύθηκα, μάζεψα τα πράγματά μου και ήρθα εδώ. Και έρχεσαι εδώ και πώς σου κάνει η φάση με το λάδι? Πάντα ήθελα να επιστρέψω πίσω και όπως πάντα ήθελα να ασχοληθώ με τη φύση. Τώρα η Γεωργία θα ήταν αυτό, η Αλία θα ήταν αυτό, δεν ήξερα ακριβώς. Η Κύθυρα τότε δεν ήταν όπως είναι τώρα, δηλαδή μέσα σε 16-17 χρόνια έχουν γίνει δραματικές αλλαγές. Υπήρχαν 100 γραμμές ίντερνετ, εγώ ήμουν από τους τυχερούς που είχα μία από αυτές. Νιώθω ότι χάνω κάτι. Για παράδειγμα, θέλεις αν τους φίλους μου θα τους δω τελικά όταν θα κατέβουν το καλοκαίρι στα Κύθυρα. Πάνω δεν έχει χρόνο κανένας για να ούτε να βγούμε να πιούμε μια μπύρα. Ο πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός που έχει χρόνο για τον εαυτό του και για τους ανθρώπους που αγαπάει. Αμέσως μετά πήγα στο Αστικόν για να μιλήσω με τον Δημήτρη και να καταλάβω γιατί όλοι μου μιλούν για το ρόλο που έχει παίξει στο να μπουν τα Κύθυρα στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Πόσο καιρό είσαι στο νησί? Είναι ο ένατος χειμώνας, αυτός, 9 χρόνια περίπου. Η καθημερινότητα είναι πολύ απλή. Σίγουρα η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Υπάρχει χρόνος και διάθεση να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Εμένα αυτό που μου έχουν πει είναι ότι το Αστικό είναι λίγο το πνευματικό κέντρο, το κέντρο πολιτισμού. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις από συναυλίες, μουσικές παραστάσεις, θεατρικές παραστάσεις. Έχουν γίνει εκθέσεις. Προσπαθούμε να λειτουργεί σαν πολυχώρος. Τελευταίο άφησα τον Παύλο, ο οποίος έχει με την οικογένειά του το μεγαλύτερο φούρνο του νησιού, που ειδικεύεται στην παρασκευή των παραδοσιακών λαδοπαξίματων των Κυθύρων. Ήρθα στο φούρνο του Καραβά γιατί μου είπαν ότι εδώ θα βρεις τον Παύλο, ο οποίος είναι ο παράγοντας του νησιού. Είναι ο άνθρωπός σου. Είναι αυτός που έρνει τα φυλακή, θα γίνει τα τσιγάρα. Πόσα χρόνια είσαι εδώ?
Είμαι από το 2005-2006, περίπου 8 χρόνια. Είδες και την κρίση να έρχεται, εν πάση περιπτώσει. Κοίτα, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν είδα την κρίση να έρθει. Είχε έρθει μια δικιά μου κρίση παρόλα αυτά. Και αυτή ήταν που με οδήγησε εδώ πέρα. Και έρχεσαι εδώ. Έρχεσαι με κάποιο όραμα ή το σκέφτεσαι? Οι λόγοι που με οδήγησαν εδώ είναι αυτοί και οι οποίοι και με συντηρούν εδώ. Που είχαν να κάνουν αυστηρά με την ποιότητα ζωής έτσι όπως εγώ την είχα στο κεφάλι μου. Όταν βάζεις τα πράγματα στη ζυγαριά, πάντα κάτι χάνεις, πάντα κάτι κερδίζεις. Στην Αθήνα δεν ένιωθα ποτέ ιδιαίτερα δικό μου τόπο, δεν την αγάπησα ποτέ. Το χειμώνα πώς είναι η κατάσταση? Οι επιλογές για εμάς τους ντόπιους το χειμώνα είναι και περισσότερες και ουσιαστικότερες. Έχουμε την τύχη να ασχολούμαστε με ένα βασικό τοπικό παραδοσιακό προϊόν που είναι το λαδοπαξίματο κεφίρων. Έχω την τύχη και τη χαρά όλο αυτό να γίνεται στον τόπο που αγαπώ. Εντάξει, που ναι, μένει η παραγωγή και όλο το σκληρό του πράγματος γίνεται μέσα, αλλά οποτεδήποτε βγαίνω έξω για διάλειμμα, έρχομαι αντιμέτωπος με όλο αυτό το μεγαλείο. Οπότε δεν με νοιάζει. Και αυτό το συγκεκριμένο λαδοπαξίματο πηγαίνει Αθήνα? Δεν πηγαίνει μόνο Αθήνα. Σκέψου ότι η παραγωγική μας πραγματικότητα μεταφράζεται σε ένα τόνο ημερήσια παραγωγή. Τι λες τώρα? Αν με ρωτήσει ποιο είναι το. Δεν ξέρω αν σκοπεύει να με ρωτήσει, αλλά παρόλα αυτά. Η επόμενη μου ερώτηση. Παρόλο που δεν θα πάω έξυπνο, αλλά ήταν. Παρόλα αυτά, να μου πει πώ φαντάζομαι τέλο πάντων το νησί, τι θα ήθελα για τον τόπο. Θα ήθελα να γίνει ένα ιδανικό τόπο, τόσο και τέτοιο, ώστε από 3.500 μόνιμοι κάτοικοι να πάμε, ξέρω εγώ, στι 5, στι 6, στι 7 ή στι 10, όποτε κάποτε. Βλέποντας τα κύθυρα και μιλώντας με ανθρώπους που άφησαν πίσω τις ευκολίες της πόλης για να ζήσουν στον τόπο που αγαπάνε, κατάλαβα ότι τελικά όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και παρατηρήσατε κάτι? Ούτε ένας δεν μου μίλησε για ανάγκη και οικονομική κρίση. Είναι η επιλογή τους να είναι στο νησί. Τα παιδιά μου είπαν και κάτι άλλο, ότι τα κύθυρα σε επιλέγουν. Ας είναι λοιπόν όλα τα υπόλοιπα στη ζωή δική μας επιλογή.